Για πρώτη φορά φέτος, η εκδήλωση για τις φυσικές επιστήμες δεν πραγματοποιήθηκε στο χώρο κάποιου σχολείου, αλλά σε κεντρικό σημείο της πόλης, με σκοπό να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτό το κοινό που δεν ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα και να γνωστοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια που γίνεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς στον τομέα των φυσικών επιστημών. Έτσι, φέτος η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε μια εκδήλωση για τις φυσικές επιστήμες. Αυτή είναι η έκτη σε σειρά χρονιά που κάνουμε την εκδήλωση. Τα προηγούμενα 5 χρόνια τις κάναμε μέσα σε σχολεία. Φέτος ήρθαμε στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς για να ανοιχτούμε πιο πολύ στο κοινό, στην κοινωνία της Καρδίτσας. Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει πειράματα, κατασκευές, αφίσες που έχουν σχέση με τις φυσικές επιστήμες, θεατρικά δρόμενα και άλλα, μουσική και ό,τι άλλο μπορούμε να έχουμε σχετικό με τις φυσικές επιστήμες. Οι μαθητές είναι των δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και έχουμε και δύο τμήματα των ΤΕΗ που παρουσιάζουν κάποια σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών τους. Οι μαθητές πρώτα δραστηριοποιούνται και παρουσιάζουν πράγματα που μόνοι τους έφτιαξαν. Δεύτερον, αναδεικνύουν την εφευρετικότητά τους και τρίτον, παίρνουν την ικανοποίηση να δείξουν προς τα έξω αυτό το οποίο έχουν καταφέρει να κάνουν. Πάντως δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς με αυτή την εκδήλωση, να το κινητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον τους αυτό.